Περιβαλλοντική δράση ανέλαβαν σήμερα οι ηγεσίες των ενόπλων δυνάμεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Συγκεκριμένα, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου από νωρίς το πρωί, με υπηρεσιακή εντολή, στελέχη του αεροπορικού αποσπάσματος Χρυσούπολης της πολεμικής αεροπορίας βρέθηκαν στην παραλία της Ραψάνης, με στόχο να καθαρίσουν απ' άκρης άκρη την ακτή και να την παραδώσουν στους πολίτες όπως θα έπρεπε να είναι. Ταυτόχρονα όμως, σε άλλη παραλία της πόλης και πιο συγκεκριμένα στην ακτή του Περιγυαλίου, βρέθηκαν στελέχη της 20ης Μεραρχίας των Θωρακισμένων για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, με τους ένστολους των σωμάτων ασφαλείας να δείχνουν το κοινωνικό τους πρόσωπο, προσφέροντας έτσι την πολύτιμη βοήθειά τους στις περιβαλλοντικές δράσεις, έχοντας πάντα τη συνεργασία και τη στήριξη του Δήμου Καβάλας. Όπως μας εξήγησαν τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, οι δύο αυτές δράσεις είναι μια συνηθισμένη διαδικασία που επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο από το στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που είναι ευαισθητοποιημένα σε θέματα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, δίνοντας έτσι το καλό παράδειγμα και στους πολίτες της πόλης.